Πάμε στο κορίτσι που λέει ότι δεν κάνει βίζιτα. Ναι. Ποια είναι αυτή εδώ, τι λέει. Διάσημη Ελληνίδα, βγήκε χθες στην εκπομπή της Λεωνόρας Μελέτη, ναι. Ξέσπασε και είπε ότι δεν κάνω βίζιτες. Μίλησε για το αμαρτωλό παρελθόν που έχουν γράψει αρκετά site και εμείς έχουμε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει για ποιο λόγο την κατηγόρησαν για όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι η Ειρήνη Στεριανού, έχει παίξει τώρα στο κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη Next Top Model. Και γίνεται ένας ντόρος τώρα για ένα όμορφο κορίτσι, το οποίο τώρα βγαίνει να πει τι, ότι την κάνει βίζιτα. Δηλαδή, συγγνώμη, η Λενόρα Μελέτη τη φώναξε εκπομπή για ποιο λόγο. Βλέπουμε μια πολύ όμορφη εντυπωσιακή γυναίκα. Ναι. Ένα εντυπωσιακό όμορφο κορίτσι. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Με την αλήθεια, απασχόλησε αρκετά τα media, διότι είχε σχέση με γνωστό επιχειρηματία μέσα στο, όταν μπήκε στο Next Top Model. Ναι. Από εκεί και πέρα βγήκαν δημοσιεύματα. Βγήκαν και σαμπάνιες. Ναι, ότι η Μαρία Αλεξάνδρου, που ήταν φίλη με την Ειρήνη Στεριανού, ότι τη πήρε τον σύντροφο. Και αυτή είναι η διασημότητα, έτσι, γιατί είναι πάλι δεν επανέλθω το θέμα διάσημος. Διάσημος. Να δούμε το βίντεο με τις σαμπάνιες. Πριν κάποια χρόνια στη Μύκονο. Να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει. Λόγω εξαιτίας του βίντεο που θα δούμε με τις σαμπάνιες έγινε ο Λόνος ο Ντόρος. Για να δούμε τι δείχνει αυτό με τις σαμπάνιες. Εντάξει. Περάσουμε καλά, δεν κάναμε κάτι ούτε για να αδειχτούμε σε κάποιον, ούτε επειδή θέλαμε να τραβήξουμε τα βλέμματα. Απλά κάναμε κάτι επειδή μας άρεσε εκείνη τη στιγμή. Πόσο σαμπάνια σου άνοιξε? Νομίζω 15. Το περίμενες ότι θα δημιουργηθούν, θα γραφτούν κάποια σχόλια? Όχι, αλήθεια είναι όχι, δεν περίμενα καθόλου αυτό. Αλλά εντάξει, εφόσον είχα πάρει και τον τίτλο Μιστράκι, είναι λογικό κάποιοι που με ήξεραν να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό. Ακούστηκαν κάποια πικρόχολα σχόλια γενικά και... Εντάξει, και για την κρίση, αλλά και για μένα αρνητικά, τα οποία δεν μου άρεσαν καθόλου. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω να συναχωριέμαι για το τι λέει ο καθένας, γιατί ξέρω πολύ καλά και εγώ τι είμαι. Το μετανιώσα καθόλου. Τα έχει πει τότε. Τη βλέπουμε εκεί λοιπόν μερικά χρόνια πριν. Περίπου να τυλούζουν με σαμπάνιες, οι οποίες σαμπάνιες έχει περίπου κοστίζει 250 ευρώ η καθεμία. Κάπου εκεί περίπου. Μόνο παραπάνω, Περισσότερο σίγουρα. Παραπάνω. Ή γύρω 15 σαμπάνιες, άρα μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ. 15-45, okay, γύρω στα 5-6 χιλιαρικά και στο λιγότερο να κόστησαν οι σαμπάνιες, στην οποία την έλυσε ο επιχειρηματίας φίλος της, τη συγκεκριμένη. Ναι, και αυτή η κοπελίτσα πάει στο Next Top Model, εμφανίζεται εκεί. Και βγαίνουν δημοσιεύματα, με τίτλους «Αμαρτωλό παρελθόν που την καίει», «Μύκονο», «Σαμπάνιες», «Πλούσιοι συνοδοί». Μάλιστα. Έπαιζε για καιρό στο διαδίκτυο. Και βγαίνει λοιπόν η ίδια και λέει ότι δεν είναι βίζιτα. Να ακούσουμε τι λέει που δεν είναι βίζιτα. Αυτή τη φράση δεν μου είπε πολλά περισσότερα. Να δούμε. Θα ήθελα να βρεθεί σε αυτή τη θέση, γιατί ξέρω τι είμαι και δεν αφήνω τον εαυτό μου να στενοχωρεθεί. Και τα χιουμοριστικά που κάνει ο κ. Μουτσινάς, χαίρομαι, γελάω με αυτά. Τώρα, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι που γράφουν άρθρα κακοπροαίρετα, ναι, αυτό δεν μ' αρέσει, αλλά δεν αφήνω τον εαυτό μου να λυγίσει. Τι είναι αυτό που μπορεί να έχει διαβάσει, ας πούμε, και να... Αυτό τότε με τις σαμπάνιες, ας πούμε, είχα δει τίτλο να γράφει το αμαρτωλό παρελθόν της Ειρήνης που την καίει και με παρουσίασαν σαν... σαν βίζιτα, ας πούμε. Εννοείς να με το αγόρισες ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Αυτό. Βλέποντας τώρα όμως το βίντεο... Μάλιστα. Εντάξει. Σαν βίζιτα. Μήπως δίνουμε υπεραξία σε κάποια άτομα. Εγώ μου κάνει τίποτα άκρη. Και τώρα ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο πήγε εκεί, τη λούσαν εκεί, εντάξει, με τις σαμπάνιες. Άλλοι δεν έχουν να φάνε τέλος πάντων και αυτοί λούζονται με σαμπάνιες. Κύριε Τσίπρα, εσείς θα τα βλέπετε αυτά. Αν ήταν άλλη, θα είχε καταφύγει στην ελληνική αστυνομία, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τώρα γίνεται ολόκληρος άλλος με αυτό. Θέλαμε να πάρα πολύ τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αξίες το θέμα του συγκεκριμένου. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε. Αλλά λες. Έχουμε ακόμα. Καθόμαστε σχολείο. Μισό λεπτό. Κάθε ένα λεπτό. Περιμένετε, κυρία Κλάδη μου. Περιμένετε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο θέμα.